Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βράδυ σε όλους. Λοιπόν, σήμερα παίζουμε GTA και θα σας δείξω πως γίνεται να μεταμορφωθείτε κι εσείς σε κάποιο ζώο. Και συγκεκριμένα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω σε θαλάσσιο ζώο πως γίνεται να μεταμορφωθείτε. Είναι απλά πανεύκολο, απλά πρέπει να πάρετε ένα φυτό που έχει και μπορείτε να... που έχει κάπου το σε ένα σημείο που θα σας δείξω σε λίγο και μπορείτε να μεταμορφωθείτε σε σαλάχι όπως βλέπετε εδώ, σε καρχαρία, σε φάλινα δολοφόνο, σε ένα άλλο ψάρι που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αλλά είναι ένα ψάρι και σε δελφίνι. Νομίζω αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε εδώ στο Luna Park που έχει το Los Santos, σε αυτήν εδώ την τοποθεσία. Και όπως βλέπετε, για να βρούμε τώρα εκείνο το φυτό πρέπει να έρθουμε εδώ πέρα. Είναι κάπου εδώ αυτό, ωραία, μόλις μπείτε μέσα στη θάλασσα. Ωραία, οπότε βάζετε εδώ ένα waypoint και έρχεστε εκεί. Οπότε πάμε λίγο να... εντάξει, εδώ δίπλα ήμουνα. Βγαίνουμε από το αυτοκίνητο, είναι ό,τι σκατά ερχόμαστε. Κατεβαίνουμε εδώ κάτω και ερχόμαστε αυτό εδώ το σημείο και πηδάμε μέσα στη θάλασσα. Μπορεί να μην σας πετύχει με την πρώτη φορά γιατί η αναπνοή μπορεί να σας τελειώσει και να πεθάνετε επί τόπου. Αλλά αν μας πετύχει τώρα με τη μία, θα είμαστε πολύ ωραία και όμορφα, τυχεροί. Και έρχεστε εδώ και πατάτε δεξί βελάκι, όπως βλέπετε. Και ο Μάικλ ή όποιον παίκτη έχετε, δουλεύει με όλους τους παίκτες, θα μεταμορφωθεί σε κάποιο θαλάσσιο ζώο τώρα. Και ορίστε, μεταμορφώθηκε στο ψάρι που λέγαμε πριν, που δεν ξέρω τι ακριβώς ψάρι είναι. Δεν πειράζει. Όπως βλέπετε εδώ γίναμε ψάρι και πατώντας χ παρατεταμένα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, μπορείτε να κολυμπήσετε. Κλασικά όπως τρέχει, ξέρω εγώ, γενικά. Οπότε έτσι μπορείτε πολύ απλά να γίνετε, να μεταμορφωθείτε σε κάποιο ψάρι. Λοιπόν, κρατώντας τώρα το δεξί βελάκι για λίγο, μπορείτε να ξαναμεταμορφωθείτε και να γίνετε ξανά όπως πριν. Να πω ένα πράγμα. Πριν μπείτε στη θάλασσα, ώστε να πάτε να βρείτε αυτό το φυτό, καλό είναι να ανοίξετε το κινητό σας και να κάνετε ένα quick save, ωραία, να κάνετε ένα quick save. Εγώ έχω κάνει ήδη αυτό εδώ που λέει ότι το έχω κάνει στις 4:02. Αυτό είναι το autosave μου. Οπότε με αυτό το autosave, κάθε φορά που θα θέλετε να πάρετε αυτό το φυτό, θα μπορείτε να μπαίνετε σε αυτό το autosave, γιατί αν προχωρήσετε μετά το παιχνίδι και θέλετε να ξαναρθείτε σε αυτό το φυτό, δεν θα υπάρχει, γιατί το έχετε πάρει ήδη μια φορά και το έχετε κάνει collect, το έχετε συλλέξει, οπότε δεν θα σας το ξαναβγάζει. Άρα με αυτό το save θα μπορείτε να ξαναέρχεστε πάλι σε αυτό το σημείο κάθε φορά και γενικά κάθε φορά που μπαίνετε από αυτό το save θα παίρνετε και ένα διαφορετικό ψάρι από αυτά που έχει. Ας πούμε, πριν πήρα το σαλάχι, τώρα αυτή τη φορά πήρα αυτό το ψάρι. Άμα ξανακάνω load game θα βγάλει ένα άλλο ψάρι, καρχαρία, φάλαινα όρκα ή κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό ήτανε, αυτό είναι που πρέπει να κάνετε. Ελπίζω να σας βοήθησα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Hoo-ha!